Θα μείνουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Καρπίδη. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στις 19 πρώτες μέρες του μήνα εξανεμίζει το μισθό. Σε αυτό λένε όλες οι έρευνες. Οι πολίτες είναι δύσπιστοι και στους ελέγχους και στα πρόστιμα που μπαίνουν. Πού πάμε, πού οδεύουμε, τι γίνεται με την ακρίβεια? Κύριε Καρεπίδη, για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας, να πούμε τα πράγματα όπως είναι, θα πρέπει να πούμε το εξής. Θα πούμε ότι ένας ετήσιος μισθός ενός εργαζόμενου φτάνει για 8 μήνες. Δηλαδή, υπολείπονται 4 μήνες προκειμένου να ζήσουν, να πάρουν τα προϊόντα τα οποία είναι προϊόντα διατροφής και τα είδη πρώτης ανάγκης. Το ένα είναι αυτό από την έρευνα του ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ. Και το δεύτερο εξίσου σοβαρό και σημαντικό στοιχείο είναι ότι το 15% σε σχέση με πέρσι που ήταν περίπου το 12%, αυξάνεται δηλαδή αυτός ο αριθμός, το ποσοστό είναι ότι το εισόδημα σε αυτό το 15% των εργαζομένων δεν επαρκεί για τις βασικές ανάγκες. Δηλαδή ζουν σε κατάσταση ακραίας φτώχειας. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έδειξε η έρευνα, η ετήσια έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, που πέρσι το 61% ήταν 50%, φέτος αυξήθηκε κατά 10, περίπου 11 μονάδες. Το ποσοστό της ακραίας φτώχειας, οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, οι πολίτες αυτής της χώρας ήταν στο 12%, φέτος πήγε στο 15% και βλέπουμε ότι αυτό είναι συνεχώς αυξανόμενο. Γιατί είναι αυξανόμενο? Γιατί από την ακρίβεια, από την κερδοσκοπία και από την εσχροκέρδεια. Είδαμε τις προάλλες ότι έβαλε ένα πρόστιμο το Υπουργείο Ανάπτυξης σε μια εταιρεία από τις 4 που ελέγξανε τις πολυεθνικές για το βρεφικό γάλα, το οποίο τι ήταν αυτό το πρόστιμο? Ήταν σταγόνα στον ωκεανό, η οποία η σταγόνα αυτή ποτέ δεν ήταν στον ωκεανό. Δηλαδή εξανεμίστηκε κατά την πορεία από τον ουρανό έως να φτάσει στη θάλασσα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή η εταιρεία το 2022 μας έδειξε ότι είχε τζίρο 80 εκατομμύρια παραπάνω από το 2021, δηλαδή πάνω από 341 εκατομμύρια, που σημαίνει με μαθηματική ακρίβεια ότι το 2023 τα αποτελέσματα τα οποία θα παρουσιάσει τους επόμενους μήνες θα είναι πάνω από 400 εκατομμύρια. Δηλαδή, για τζίρο μισό δις, το Υπουργείο Ανάπτυξης έβαλε πρόστιμο μισό εκατομμύριο. Δηλαδή, αυτό εάν δεν είναι τραγικό, εάν δεν είναι αστείο, τότε πώς αλλιώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε εμείς οι καταναλωτές? Και να ξέρετε και να ξέρουν και οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας, ότι έχουν την ευθύνη τους. Ναι. Δεν μπορεί να παραπλανούν, να εξαπατούν και να κοροϊδεύουν τους πολίτες, τους καταναλωτές, ότι κάνουν ελέγχους. Δεν κάνουν κανέναν έλεγχο. Εάν κάνανε ελέγχους, θα βρίσκανε ότι το 213% που αγοράζει ο Έλληνας ακριβότερα το βρεφικό γάλα σε σχέση με τον Φιλανδό, ο οποίος έχει 5 φορές παραπάνω κατώτατο μισθό από το Έλληνα, ή τα 10 ευρώ έως 12 ευρώ που αγοράζει ο καταναλωτής από το Λουξεμβούργο ή από τη Γαλλία το βρεφικό γάλα και ο Έλληνας το αγοράζει στα 27 ευρώ, τότε δεν θα μας παραμυθιάζανε και να μας λέγανε αυτά τα οποία μας λένε σχετικά με ελέγχους και εξοδικιστικούς ελέγχους και ελέγχους συνέχεια θα τους ταράξουμε στους ελέγχους. Εάν δηλαδή δεν κάνανε αυτούς τους ελέγχους που λένε, τι θα γινόταν? Θα αγοράσαμε το γάλα σαν να πηγαίναμε από το Χρυσοχοΐο? Δεν κατάλαβα. Το 2011 που το νούμερο 1 του γάλακτος μπήκε στα σούπερ μάρκετ, γιατί όλα τα άλλα υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ, ήταν φτηνότερο από ό,τι είναι σήμερα. Και ξαφνικά είδαμε μία αύξηση ανάμεσα από έτος σε έτος, από το 2022 στο 2023, μία αύξηση στο γάλα πάνω από 25%. Αυτό γιατί συνέβη? Και προσέξτε, μιλάω για αυτά τα προϊόντα τα οποία λόγω των Χούθη και λόγω το γύρω τη Μαύρη Θάλασσα Αφρική, τη οποία κάνουν για να έρθουν τα κοντέινερ, τα εμπορευματοκιβώτια στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή που το κόστος έχει εκτοξευθεί από 1.875 έχει φτάσει στα 6.150 ευρώ, αυτά ακόμα σε εμάς τους δεν έχουν έρθει. Δεν έχουν. Δηλαδή, στεριά δεν έχουν πιάσει. Και το λέω αυτό, κύριε Καρεπίδη, και προσέξτε, κρατήστε αυτή τη συνομιλία μας. Θα δείτε πόσο ακριβότερα θα είναι τα κατεψυγμένα προϊόντα, και αναφέρομαι στην καθαρή Δευτέρα ή στη Σαρακοστή, τα προϊόντα τα οποία θα έρθουν τις επόμενες εβδομάδες στη χώρα μας. Γιατί θα γίνει αυτό? Η μία μορφή είναι ο λόγος του γύρου της Αφρικής που κάνουν τα πλοία, αλλά ο δεύτερος λόγος που είναι ο ουσιαστικός είναι ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι εσχροκέρδοι αυτό που κάνουν είναι να κρατάνε στα ψυγεία τους τα αποθεματικά αυτά προκειμένου να παρουσιάσουν
την περίοδο της 40ης και της καθαρής Δευτέρας, ότι είναι ακριβότερα λόγω του ότι ήρθαν και κάνανε το γύρο της Αφρικής για να έρθουν να φτάσουν στα εμπορευματοκιβώτια. Πάντα οι κερδοσκόποι και αυτοί που εσκροκερδούσαν και οι λαδέμποροι παρακαλούσαν να έχουμε κρίσεις. Κρίσεις. Ακριβώς. Πολέμους. Έχει φτάσει το λάδι. Το λίτρο, το ελαιόλαδο από τον παραγωγό στο ελαιοτριβείο, στα 10 ευρώ. Αυτό το ελαιόλαδο που θα το αγοράσουμε εμείς περίπου το Φεβρουάριο με Μάρτιο, που θα το αγοράσουμε πάνω από 20 ευρώ, είναι το ελαιόλαδο της συγκομιδής 23-24. Το περσινό πληρώνουμε σε αυτή τη τιμή. Σκεφτείτε το φετινό που είναι και σε έλλειψη και με άλλο κόστος. Τι θα γίνει αργότερα. Όπως είπατε και με τα καταψυγμένα την καθαρά Δευτέρα. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τη Δήμητρα τη Μακρή και το Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Δήμητρα, συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία. Δηλαδή 4 μήνες το χρόνο, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι είναι αόρατοι, δεν υπάρχουν. 8 μήνες φτάνει το χρόνο ο μισθός. Έτσι δεν βγαίνει το νούμερο, κύριε Πρόεδρε, έτσι είπατε. 4 μήνες αόρατοι, δεν υπάρχουν αυτοί. Αλλά παρόλα αυτά τα στοιχεία και που το γεγονός ότι είναι η ακρίβεια ψηλά και είναι το νούμερο ένα που απασχολεί όλους μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Αυτό δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, όπως έτσι δεν είναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει με την ακρίβεια, όχι με την ακρίβεια μάλλον που είναι, η ακρίβεια είναι ευρωπαϊκή, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για την εσχροκέρδεια. 30 συνεχόμενους μήνες, 6 μήνες πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, μας είπανε λόγω των μεταφορικών μέτρων και λόγω της αύξησης της ενέργειας, αυτός είναι ο λόγος ο οποίος αυξάνονται τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό όμως τώρα έχουμε φτάσει στην ενέργεια αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης σε επίπεδα πριν πολέμου εποχή. Πώς είναι δυνατό λοιπόν τον Ιανουάριο του 2024 να αυξήθηκαν σε ποσοστό 4,5 έως 5,5% 100 βασικά προϊόντα και τον μήνα Φεβρουάριο, την επόμενη εβδομάδα, θα αυξηθούν άλλα 100 προϊόντα τροφίμων μεσοσταθμικά 6,5%. Για ποιο λόγο? Και αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα, γιατί δεν γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Δεν γίνεται στη Γαλλία, δεν γίνεται στην Ιταλία, δεν γίνεται στη Γερμανία, δεν γίνεται στο Λουξεμβούργο, δεν γίνεται στην Ιρλανδία, δεν γίνεται στην Κύπρο, δεν γίνεται πουθενά. Γιατί? Γιατί είμαστε μπανανία. Γιατί είμαστε μια αγορά ασύντοτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό βιώνει ο κάθε πολίτης, ο κάθε καταναλωτής, ο κάθε Έλληνας. Αυτή είναι η αλήθεια. Βαγγέλης... Και όποιος θέλει ας βγει με στοιχεία να το διαψεύσει. Βαγγέλης Χριστόδουλος. Έλα, Βαγγέλη. Δεν είναι ακριβώς ερώτηση, είναι παρατήρηση επιβεβαίωση του Προέδρου που τα είπε όπως θα ήθελα να τα πω και εγώ. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έβγαλε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι θα γίνουν έλεγχοι από τα συναρμόδια όργανα, υπηρεσίες, των ΕΦΕΤ, ΕΛΓΟ κτλ. Για τις καταγγελίες για την νοθεία του γάλακτος στην φέτα. Το ξαναλέω, το Υπουργείο έβγαλε ανακοίνωση ότι τα όργανα που έχουν την υποχρέωση να κάνουν ελέγχους θα κάνουν ελέγχους. Τους φάνηκε άξιο αναφοράς και γνωστοποίησης ως στοιχείο, ως εξέλιξη. Αφού πούμε πρωτίστως να συμπληρώσω το ρεπορτάζ σας ότι 161 καταγγελίες του πρωτογενούς τομέα των κτηνοτρόφων βρίσκονται στα γραφεία του ΕΛΓΑ αυτή τη στιγμή για νόθευση της φέτας, η οποία προέρχεται από το πρόβιο γάλα και χρησιμοποιούν οι γαλακτοβιομηχανίες το αγελαδινό γάλα αντί για πρόβιο και γίνονται εξαγωγές για πολλωστή φορά. Πιάσανε 2 γαλακτοβιομηχανίες στην περιοχή της Θεσσαλίας, η οποία εξήγαγαν φέτα με αγελαδινό γάλα στη Γερμανία. Ναι. Δεν είναι πρώτη φορά, είναι για πολλωστή φορά. Όταν αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα από την Καστοριά, από εδώ που βρισκόμαστε, από την Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, από τη Φλόρινα, αγοράζουν το πρόβιο γάλα 20 με 25 λεπτά φτηνότερο από ό,τι το αγόραζαν πέρσι. Έχει δει κανένας καταναλωτής να έχει πέσει έστω και ένα λεπτό το παστεριωμένο το πρόβιο γάλα? Έχει δει κανένας καταναλωτής να έχει πέσει έστω και ένα λεπτό το κιλό η φέτα? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν όταν το πρόβιο γάλα, το πρόβατο που αρμέγει ο κτηνοτρόφος, βγάζει 1,5 κιλό γάλα την ημέρα? Αυτό σημαίνει περίπου στα 2 ευρώ. Αλλά του στοιχίζει η διατροφή και να το μεγαλώσει τα φάρμακα, τα ρεύματα, η ενέργεια εννοώ, τα πετρέλαια πάνω από 2,5 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Τι θα κάνει λοιπόν? Θα αφανιστεί αυτό που γίνεται, ο αφανισμός του πρωτογενούς τομέα. Δηλαδή το pop προϊόν που είναι η φέτα δεν θα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται, εισάγουν πρόβιο γάλα για να φτιάξουν φέτα. Πράγμα το οποίο απαγορεύεται
και το γνωρίζουν αυτό. Και ήρθε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πριν από 4 μήνες, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Χριστόδουλος, να κάνει έρευνα, λέει, για να δούνε τις εισαγωγές, τις παράνομες εισαγωγές, ναι, που γίνεται. Μήπως τώρα, κύριε Πρόεδρε, μήπως τώρα, κύριε Πρόεδρε, που και οι αγρότες μας είναι σε κινητοποίηση, τα έλεγα μαζί τους στο πρώτο μέρος της εκπομπής και έλεγα ότι μήπως πρέπει να γίνει ένα πλάτεμα αυτών των κινητοποίησεων με τη συμμετοχή πολλών περισσότερων φορέων και πολύ περισσότερο και εμάς των πολιτών, των καταναλωτών. Διότι δεν μπορεί ένα προϊόν να φεύγει από το ράφι στα 30 λεπτά, από το χωράφι 30 λεπτά και στο ράφι στο σούπερ μάρκετ να έχει 2,5. Μας αφορά όλους. Και αφανίζονται οι αγρότες μας και βάλεται η τοπική μας οικονομία και κερδοσκοπούν κάποια αιρετζίδες οι οποίοι δεν υπάρχουν και πουθενά, δεν τους βρίσκουμε κιόλας και την πληρώνουμε από την τσέπη μας μέσα σε αυτή τη γενικότερη ακρίβεια. Μήπως πρέπει να έρθετε λίγο κοντά κι εσείς με τους αγρότες ως κίνημα καταναλωτών. Να δείτε κάποια πράγματα. Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος, κύριε Καρεπίδη, από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο πλευρό και των κτηνοτρόφων και των παραγωγών και των αγροτών. Και στην περιοχή της Καστοριάς που υπάρχει ο κύριος Μόσχος, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΚ, του Σύνδεσμου Ελληνικών Κτηνοτρόφων, Ελλήνων Κτηνοτρόφων, και στην περιοχή της Καστοριάς, της Κοζάνης, της Τολεμαΐδας, της Φλόρινας, στις Πρέσπες, για τα φασόλια, για τους γίγαντες, για όλα αυτά βρισκόμαστε στο πλευρό. Και αυτό το που σας λέω και μία είδηση σας δίνω, ναι, στην εκπομπή σήμερα, είναι το γεγονός του ότι το Σάββατο η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος καλεί όλο το συνδικαλιστικό κίνημα σε Γενικό Συμβούλιο στην Αθήνα, προκειμένου να ξεκινήσουμε δράσεις σε 30 νομούς. Μεταξύ αυτών αντιλαμβάνεστε ότι είναι μέσα στα σχέδιά μας στη Δυτική Μακεδονία, για το όνομα του Θεού δεν ήταν, και μάλιστα έχει πρωτεύον ρόλο, σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αναδείξουμε πρώτον τον αφανισμό του πρωτογενού τομέα, δεύτερον τις τιμές των προϊόντων που φεύγουν σε λεπτά από το χωράφι και φτάνουν σε ευρώ στο ράφι για τους καταναλωτές. Και αυτό θα καταλήξει μέσα σε περίπου διάστημα 3 μηνών που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα περιοδίες και θα μιλήσουμε και με τους τοπικούς φορείς και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με τους κτηνοτρόφους, γεωργούς, αγρότες, παραγωγούς, και θα καταλήξει στις 17 Απριλίου σε ένα πανελλαδικό συλλαλητήριο με πανελλαδική 24 ώρια απεργία στο κέντρο της Αθήνας.